εκεί που ήταν το σπίτι μου. Εκεί του ποταμού έχει κατεβάσει το έδαφος 4 μέτρα κάτω. Δεν θα δείτε ότι ήταν κτίριο εκεί πέρα. Να ανοίξει η τύχη και τα θεμέλια μετά την πλημμύρα. Είναι φουσκωμένα. Όλη την επικινδυνότητα μπήκαμε μέσα. Προχωριστήκαμε από 300. Είδαν μέσα σε λίγα λεπτά χυμάρους να μπαίνουν στα σπίτια τους. Απεγκλωβίστηκαν ακόμα και με ελικόπτερα. 2 μήνες μετά προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Κάποιοι από τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας δεν έχουν πάρει καν αποζημίωση. Κύριος Θανάσης Λόρης είναι σεισμόπληκτος από το σεισμό της Ελασσόνας. Ζούσε τα τελευταία χρόνια στο κατεστραμμένο κοντέινερ που βλέπετε πίσω μου. Εδώ τον βρήκε το κακό με την πλημμύρα. Όμως, όπως λέει ο ίδιος, δεν δικαιούται αποζημίωσης. Τα ρούχα μου, οι οικοσκευές, τηλεοράσεις, σίδερα και ό,τι άλλο είχα μέσα. Αυτά ήταν κρατικά. Μας τα φέρατε εσείς. Έλα, θα το διερευνήσουμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε. Ακόμα μας ενημερώνει. Και έτσι αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι του που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο από τους σεισμούς και ζει καθημερινά με το φόβο να γκρεμιστεί εντελώς. Από εδώ μεριά ίσως κρατάει λίγο και έβαλε το κρεβάτι. Αλλά πάντα με το φόβο του να γκρεμιστεί το σπίτι. Δεν υπάρχει. Είναι τα σπιτάκι μου, λυμπήρισαν όλα. Αυτό είναι το σπίτι του Μιλτιάδη Νταμάτη. Ένας παλιός αχυρώνας που με κόπο έγινε κατοικήσιμο σπίτι. Εκεί μεγάλωσε την οικογένειά του. Εκεί βρίσκονταν όλα του τα εργαλεία της δουλειάς του. Αποθήκη το είχα κάνει κατοικήσιμο σπίτι εγώ, όλα λειτουργικά, με ρεύμα, κανονικά. Δηλωμένο στο κτηματολόγιο, τοπογραφικά, τα πάντα. Ναι. Και τρέχω ένα γολγοθά τώρα αυτό, ένα σωρό υπηρεσίες, 2 μήνες τώρα και δεν ξέρω τι θα γίνει. Και εκείνος κολλάει στη γραφειοκρατία. Που δεν το αναγνωρίζουν ως σπίτι, αλλά ως αποθήκη. Το σπίτι του κυρίου Βαγγέλη εδώ στον Παλαμά καταστράφηκε ολοσχερός. Το νερό έφτασε περίπου στο 1,20 με 1,30. Αν και μοναδικός κάτοικος αυτού του σπιτιού, έχει λάβει το 1/4 της αποζημίωσης, 1.650 ευρώ. Γιατί? Το κληρονόμησε τον πατέρα μου, ο οποίος όμως ήταν εξαιδιαιρέτο. Είχε 4 αδέρφια, δεν μπόρεσε να συμφωνήσω στην κληρονομιά και εγώ έχω πάρει το 25%. Του πατέρα μου. Η γογό Αργυροπούλ που προσπαθεί να ξαναστήσει από την αρχή το σπίτι της έχει το ίδιο ρολόι με τη μητέρα της. Η αποζημίωση χωρίστηκε δια δύο. Το σπίτι είναι στη μαμά μου. Εγώ φαίνομαι δωρεάν παραχώρηση εδώ. Πήρε η μαμά μου δικαιούται, ας πούμε. Εγώ δεν δικαιούμαι σαν δωρεάν παραχώρηση. Είμαστε, ναι, μεν είναι ένα σπίτι, αλλά είμαστε 2 οικογένειες. Η μαμά μου είναι πίσω, εγώ είμαι μπροστά. Και δεν δικαιούμαι εγώ αποζημίωση. Και ο γολγοθάς για τους πλημμυροπαθείς δεν έχει τέλος.